Καλησπέρα φίλες και φίλοι του μπάσκετ από το κλειστό Κερατσινίου. Εδώ που το Eurohoops.net είναι και πάλι παρόν σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας. Ο Φάρος υποδέχεται τον πρωτοπόρο Ερακλή, ένα μάτς που δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα. Βλέπετε εδώ και την κάρτα. Φάρος λοιπόν εναντίον Ηρακλή, δύο ομάδες με τους ίδιους στόχους, την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Ο Ηρακλής που είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα και αν περάσει σήμερα το σκόπελο του Φάρου, τότε σφιχταγκαλιάζει την απευθείας άνοδο στην Α1 και την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Βλέπετε και τη βαθμολογία, με 25-3 ο Ηρακλής λοιπόν προπορεύεται. Ο Φάρος είναι τέταρτος, έχει ρεκόρ 22-6, δεν μπορεί να ελπίζει στην απευθείας άνοδο, όμως σίγουρα θέλει να διεκδικήσει τη θέση την δεύτερη μέσω τη διαδικασία των play-off, κάτι που είναι ικανός να το κάνει όπως και πέρσι που είχε κερδίσει την άνοδό του μέσω των play-offs. Ο Ηρακλής είχε κερδίσει σε ένα παιχνίδι που ήταν σε δραματικό σε εξέλιξη στον πρώτο γύρο, στην τελευταία σχεδόν φάση τον Φάρο, οπότε έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, 1-0 την ομάδα του Κερατσινίου, η οποία θέλει να ισοφαρίσει τουλάχιστον τις νίκες, όπως έχει κάνει και με τον Δούκα και με τον Πανιόνιο, τις άλλες δύο ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα από αυτήν, και έστω και με τις αβαντάζ έδρας να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στα play-offs. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς. Διαιτητές της αναμέτρησης είναι κύριοι Καρακατσούνης, Διαμαντής και Βαρδάλος, τρεις διαιτητές Α1 κατηγορίας αξιολογημένοι. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα των δύο ομάδων την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Φάρος πέρασε σαν τρένα από το Ηράκλειο κερδίζοντας 81-62. Ενώ και πάλι ένα δραματικό παιχνίδι, ο Ηράκλειος είχε κερδίσει τον Νέο Λαστακού ένα καλάθι 68-66. Όλα έτοιμα, στο τζάμπολ θα είναι ο Σκορδίλης με τον Δέσπο. Βλέπουμε τις πεντάδες των δύο ομάδων, Γκαγκαλούδης, Καλαϊτζίδης, Τότσιος, Αγγελακόπουλος και Δέσπος για τους φιλοξενούμενους. Πρώτη κατοχή για τον Ηρακλή, ενώ για τον γηπεδούχο Φάρο, Βασιλόπουλος, Δημάκος, Σκορδίλης, Καράμπουλας και Κακαρούδης. Ο Δέσπος χαμηλά θα κερδίσει τον Σκορδίλη και θα ανοίξει το σκορ 2-0 για τον Ηρακλή. Ή καλύτερα 0-2, μας και ο κυραιός είναι φιλοξενούμενος. Ένα πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ μεγάλο μάτς. Το προσφέρει ξανά το Eurohoops.net σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Ωραία backdoor πάσα στο Σκορδίλη, ο οποίος εκμεταλλεύεται τα αθλητικά του προσόντα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, κερδίζει κεφάλαιο το Δέσπο. Δικαίωμα για μία βολή στον παίχτη του Φάρου Κερατσινίου. Σκορδίλης με θητεία στον Παναθηναϊκό. Ένας παίχτης με σπουδαίο παρελθόν, ο Κερκυραίος Έντερ. Και ο Γκαγκαλούδης βέβαια έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πασάρει τώρα την μπάλα στο Δέσπο. Καλαϊτζίδης από την άλλη έχει προϋπηρεσία στον Ολυμπιακό. Ο αριστερόκυρας Γκάρ θα διεισδύσει, θα στοχίσει, ο Δέσπος θα μαζέψει το rebound στον Αγγελακόπουλο και πάρει ο Γκαγκαλούδης με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης. Φωνάζει για pick and roll το Δέσπο. Διεισδύει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα στοχίσει το rebound, θα το κερδίσει ο Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος πίσω από τα screen, θα πασάρει στον Καράμπουλα, μπροστά του είναι ο Τότσιος. Ο Καράμπουλας θα στοχίσει και σου 2 πόντων. Μονομαχία δύο πολύ σπουδαίων σκόρερ είδαμε σε αυτή τη φάση και πολύ καλών φίλων, καθόταν συμπαίχτες 2 χρόνια στην Καβάλα με την οποία κερδίσανε πρόπερση την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Δέσπος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, θα είναι την καλή πάσα του Καλαϊτζίδη για το 5-4. Βασιλόπουλος θα αλλάξει την μπάλα με τον Δημάκο, τον επιτηρεί ο Τότσιος αυτή τη φορά. Καλαϊτζίδης πάνω στον Καράμπουλα, παίρνει το σκρίν αυτός από τον Σκορδίλη, διεισδύει. 4 για επίθεση, 3. Θα εκτελέσει τελικά και θα κερδίσει φάουλ που καταλογίζει οι διαιτητές. Φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Διαμαντής. Δικαίωμα για μία βολή στον Καράμπουλα που έχει ξεκινήσει ζεστός, μετράει 4 πόντους.
από τους 7 του Φάρου. Και 5 τώρα. Ενώ έχουμε την πρώτη αλλαγή, ο Ρουτκάουσκας παίρνει τη θέση του Δέσπου, ο οποίος φορτώθηκε γρήγορα με 2 φάουλ. Ρουτκάουσκας χέρι με χέρι αλλάζει με τον Γκαγκαλούδη, θα δώσει φάουλ στον Βασιλόπουλο ο κύριος Βαρδάλος. Τότσιος, την τήρηση του Δημάκου, θα πασάρει στη γωνία στον Αγγελακόπουλο, αυτός θα προσποιηθεί, θα σουτάρει. Αστοχιός Κορδέλης καθαρίζει το rebound. Ο Δημάκος κατεβάζει την μπάλα. Πασάρει χαμηλά στο Κακαρούδι, ο Αγγελακόπουλος έχει την πλάτη του. Θα παίξει καλή άμυνα χαμηλά, ο Αγγελακόπουλος θα διώξει την μπάλα. Επίδεση 12 δευτερολέπτων για τον Φάρο, ο οποίος έχει ξεκινήσει καλύτερα, προηγείται 8-4. Με 5 πόντους από τον Καράμπουλα και 3 από τον Σκορδίλη. Καράμπουλας στον Βασιλόπουλο, από εκεί στο Σκορδίλη και αυτός έστωσε στο lay-up για το 14. Πολύ καλό ξεκίνημα για το Φάρο. Πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά αγωνιστικού χρόνου, ο Δημάκος θα κλέψει την πάσα την απρόσκοπη του Κακαλούδη. Ο Κακαλούδης όμως θα σώσει την κατοχή. Στην ξεγωνία είναι ο Καλαϊτζίδης, ο τριών πόντων από αυτόν είναι εύστοχος. Ο Καλαϊτζίδης λοιπόν εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία της άμυνας των γηπεδούχων και με σούτ από το τρίποντο μειώνει σε 17. Βασιλόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ήρεμα λέει ο Καλαϊτζίδης. Ο Καλούς θα παίξει πήγαινε με τον Ρουκάουσκα, συμπάλα στον Τότσιο. Το καλάθι που είδατε δεν μετράει, έχει σφυριχτεί φάουλ χαμηλά από τον κύριο Καρακατσούνη. Φάουλ που καταλογίζει στο Δημάκο. Παναφορά, η μπάλα στο Ρουκάουσκα, έχει το σουτάκι αυτό τα 5 μέτρα. Δεν θα τα βρει στόχο. Το rebound από τον Βασιλόπουλο. Ωραία πάσα στο Δημάκο, ώστε να την καταλάβει όμως ο Αγγελακόπουλος και θα παρεμβληθεί έτσι ώστε να μην φτάσει η μπάλα στα χέρια του αντιπάλου του. Βασιλόπουλος στον Κακαρούδη, αυτός με τον Τότσιο μπροστά του, θα στοχίσει στο σούτ από το high post. Ριμπάλ με τη βοήθεια των συμπαικτών του Καγκαλούδη στο Ρουτκάουσκας και αυτός ωραίο τελείωμα. Εξαιρετική βέβαια η πάσα του Καγκαλούδη, τον βρήκε μόνο τον Λιθουανό. Πρώτο καλάθι λοιπόν και για τον σέντερ των φιλοξενούμενων για το 19. 1-5-0. Γρήγορα του Ηρακλή έκοψε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή τη. Ο Βασιλόπουλος θα εκτελέσει υποπίεση, θα στοχίσει το ριμπάλ από τον Καλαϊτζίδη. Ο Τότσιος θέλει να βρει την άμυνα την αντίπαλη ανοργάνωτη, όμως δεν θα τα καταφέρει. Γύρισαν οι αντίπαλοι του και κόψαν την μπάλα και ο Καλαϊτζίδης κάνει φάουλ να κόψει το transition του Φάρου. Φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Διαμαντής, το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Βασιλόπουλος στον Καράμπουλα, έχει μπροστά τον Καλαϊτζίδη, τον καλύτερο αμυντικό του Ηρακλή. Και με αυτόν υπήρξε συμπαίκτη στην καβάλα. Καράμπουλας θα βρει τρόπο να διεισδύσει, δεν θα στοχίσει στο lay-up. Ζητάει φάουλ και τεχνική ποινή που καταλογίζει ο κύριος Διαμαντής στον Καράμπουλα για διαμαρτυρία. Μία βολή λοιπόν για τον Γυραιόκη, μπάλα απ' έξω. Ενώ στο γήπεδο έχουν μόλις μπει και λίγοι οπαδοί του Ηρακλή, λογικά θα γίνουν περισσότεροι στη συνέχεια.
Ο Γκαγκαλούδης εκτελεί τη βολή της τεχνικής ποινής και είναι εύστοχος. Πρώτο πόντο για τον ηγέτη του φετινού Ηρακλή, αλλά αμφισβήτητα ο Γιάννης Γκαγκαλούδης. Στα 30.000 του εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους γκάρ της κατηγορίας. Εκτελεί και για τρεις ο Γιάννης Γκαγκαλούδης και επαληθεύει τα όσα λέγαμε πριν, δίνοντας το προβάδισμα στο Ηρακλή για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, 10-13, με το τρίποντο του Γκαγκαλούδη. Ενώ έχουμε πίσω το τελευταίο πεντάλεπτο, ο Βασιλόπουλος αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα στοχίσει. Ριμπάουν από τον Γκαγκαλούδη, θα περάσει από την επιτήρηση του Κακαρούδη και εδώ βλέπετε ένα σπάνιο στιγμιότυπο, μπερδέθηκαν οι παίκτες του Ηρακλή μεταξύ τους. Ο Τόσκες δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Παρενοχλούμενος από ένα συμπαίκτη του και η μπάλα κύλησε εκτός γηπέδου. Χρυσόπουλος είναι η πρώτη αλλαγή του κύριου Αλεξανδρή. Παίρνει θέση του Καλαϊτζίδη, ενώ και ο Λιακόπουλος πέρασε και αυτό στο παρκέ. Πήρε τη θέση του Βασιλόπουλου. Καράμπουλος θα προσπαθεί να πασάρει τον Χρυσόπουλο, Δημάκος θα προσποιηθεί. Πάει να πασάρει και αυτός στο τρίποντο, αλλά αντιλήφθηκε την πρόθεσή του ο Γκαγκαλούδης, έκλεψε την μπάλα και ανάγκασε τον Κακαρούδη να τον ανακόψει με αντιαθλητικό φάουλ, όπως υπέδειξε ο κύριος Καρακατσούνης. Δικαίωμα για δύο ακόμα βολές στον Γκαγκαλούδη. Για τον Ηρακλή που έχει εκμεταλλευτεί και δύο σφυρίγματα που έχουν καταλογίσει υπέρ του οι διαιτητές. Και ήδη τρέχει ένα σερί 10-0. Και τώρα 11 με τον Κακαλούδη να έχει σκοράρει τους 6 από αυτούς τους 11 πόντους. 10-15 λοιπόν, 4-15 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για τον Ηρακλή, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα, θα μπορούσαμε να πούμε, πριν την απευθείας άνοδο. Ίσως όμως είναι το πιο δύσκολο από όλα όμως τα βήματα έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο Τότσιος θα στοχίσει στο lay-up. Ο Δημάκος ανοίγει τον εφηδιασμό. Τελειώνει τη φάση, θα στοχίσει και αυτός. Λυμπάουν από τον Τότσιο. Πασάρει στον Λουκάωσκας κάτω από το καλάθι. Λέει απέστοχο, 10-17 για τον Ηρακλή, το σερί διευρύνεται στο 13-0 και time out που καλεί ο κύριος Σημεωνίδης. Διακόπτουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό του Κερατσινίου, το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής, Φάρος Ηρακλής 10-17 μετά από σχεδόν 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Ο Δημάκος θα στοχίσει, άλλη μια χαμένη επίθεση για το Φάρο που μετά το καλό του ξεκίνημα δείχνει εγκλωβισμένος. Χρυσόπουλος τώρα θέλει να παίξει ένα συναντήριο με τον Καράμπουλα. Θα φτάσει χαμηλά, θα τον παίξει καλή άμυνα, ο Καράμπουλος θα τον σταματήσει.
Και ο Κακαρούδης για 3 στο transition, είναι άστοχος, rebound από τον Τότσιο. Ανοίγει και αυτό στον εφηδιασμό. Τότσιος χαμηλά στον Αγγελακόπουλο, σου τώρα από τη γωνία και ευστοχή. Το καλάθι και για τον Αγγελακόπουλο στο ΜΑΤ. 10-19, αυξάνεται κι άλλο το προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Το οποίο το μειώνει ο Ιακόπουλος με ελαφρότερο από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Βάζει τέλος στο σερί που είχε φτάσει στο 15-0 των φιλοξενούμενων, μειώνοντας σε 12-19. Τόσο θέλει να γυρίσει, βρίσκει τείχος μπροστά του, ο Αγγελακόπουλος για 3 είναι εύστοχος. Δεύτερο τρίποντο για τον Ηρακλή και διαφορά για πρώτη φορά στους 12 πόντους, στους 10 πόντους, 12-22. Γιακόπουλος διεισδύει, θα τον σταματήσει ο Ρουτκάουσκας. Ένας παίκτης είναι. Ο Ιακόπουλος έχει δικαίωμα για 2 βολές από το φάουλ που κέρδισε. Ενώ ο Αγγελακόπουλος δίνει τη θέση του στον Χάλαρη. Ο Αγγελακόπουλος που έφτασε τους 5 πόντους με το τρίποντο που είδατε πριν από λίγο. Παραχωρεί τη θέση του στον Χάλαρη με τον Ιακόπουλο να μειώνει σε 13-22. Μουσική 14-22 τώρα με 4 συνεχόμενους πόντους του Ιακόπουλου. Καγκαλούδης, backdoor και τον Τότσιο. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο παικτών. Με τον Τότσιο να εστοχεί στο ανάποδο lay-up. Συνδέεται για πρώτη φορά με το καλάθι ο πρώτος σκορ όλων των εποχών για την Α2. Ο Καράμπουλας θα στοχεί στο τρίποντο, rebound από το Σκορδίλη. Σκορδίλης με τον Τότσιο στην πλάτη του θα κάνει φάουλ. Ο παίκτης του Ηρακλή. Και μιας που ο Ηρακλής συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά φάουλ, ο Σκορδίλης αποκτά δικαίωμα για 2 βολές. Ο Σκορδίλης που έχει ήδη 7 πόντους στο ενεργητικό του, με 3-3 βολές. Γκαγκαλούδης πιέζεται από τον Μπατή που είναι το νέο πρόσωπο στη μετάδα του φάρου. Γκαγκαλούδης με Γιαννακίδη που αντικατέστησε τον Τότσιο, Χρυσόπουλο, Χάλαρη και Ρουτκάουσκας είναι η πεντάδα των φιλοξενούμενων. Απ' την άλλη Λιακόπουλος, Καράμπουλας, Μπατής, Κατούφας και Σκορδίλης. Καράμπουλας για 3, πάλι είναι άστοχος. Είναι στα 2 περίπου από το ίδιο σημείο για τον Καράμπουλα. Όχι κάτι πολύ συνηθισμένο για τον πρικισμένο σκόρερ του Φάρου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 16-24 για τον Ηρακλή. Ο Γκαγκαλούδης παίζει pick and roll με τον Ρουτκάουσκας. Τον μπασάρει χαμηλά, αλλά θα δώσει βήματα ο κύριος Διαμαντής. Παράβαση που αμφισβητήθηκε έντονα από τον γκάρ του Ηρακλή, τον Γκαγκαλούδη, μιλώντας εξημών του συμπαίκτη του. Ο Καράμπουλας ευστόχησε από το high post. 7 πόντους και για αυτόν. 18-24. Κόβει το μείον 10 στο μείον 6 ο Φάρος. Καλαϊτίδης επανέρχεται στο παρκέ.
θέση του Χρυσόπουλου. Μπήκε ο Ολύπειρος γκάρ. Εδώ βλέπετε το πρώτο τελικό αποτέλεσμα για τη σημερινή μέρα. Ο Αίολος επικράτησε 96-77 της ΑΕΛ και κλείδωσε τη συμμετοχή του στα play-off. Καλαϊτζίδη σούταρε για 3 πόντους, τα αναστόχησε όμως. Ο Αίολος λοιπόν είναι η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση και θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο του βαθμολογικού πίνακα με μειονέκτημα έδρας στα play-off. Ο Λιακόπουλος πετυχαίνει τον έκτο του πόντου σε αυτή την πρώτη περίοδο. 6-0 είναι και το σερί του Φάρου Κερατσινίου που κλείνει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, μειώνοντας την εισβάρος της διαφοράς στους 4 πόντους, 20-24. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή ξανά στο κλειστό Κερατσινίου, από όπου το Eurohoops.net σας προσφέρει σε απευθείας μετάδοση το σπουδαίο παιχνίδι για την 21η διαγωνιστική μεταξύ του Φάρου και του Ηρακλή. Ο Καράβουλας πετυχαίνει τον ένα του πόντο του στο παιχνίδι, φτάνει τη διαφορά στο καλάθι και το σερί του Φάρου στο 8-0. Χιάλαρης δεν μπορεί να απαντήσει. Και ο Μπατής θα χάσει το σούτ για το προβάδισμα, για το προσπέρασμα. Ο Χίλαρης ήταν άστοχος στην πρώτη προσπάθεια λοιπόν στο παιχνίδι και μαζί με τον Ρουτκάουσκας, τον Γιαννακίδη, τον Καλαϊτζίδη και τον Τότσιο συνθέτουν την πεντάδα του Ηρακλή που έχει στον πάγκο του τον Καγκαλούδη. Καλαϊτζίδη στον Τότσιο, 6 δευτερόλεπτα, μπροστά του είναι ο Λιακόπουλος, ο Τότσιος έκανε λάθος πάσα και ο Χίλαρης έκανε φάουλ στον Κατούφα που έκλεψε την απρόσεκτη πάσα του Κώστα Τότσιου. Λιακόπουλος, Μπατής, Καράμπουλας, Κατούφας και Πετροδημόπουλος είναι πεντάδα για τον Φάρο, ο οποίος τρέχει όπως είπαμε ένα σερί 8-0 απαντώντας το 15-0 που έτρεξε ο Ηρακλής και του έδωσε το προβάδισμα των 10 πόντων. 14-24, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Πετροδημόπουλος στον Καράμπουλο, αυτός με στο ζωγραφιστό που λέγει να βγει απ' έξω. 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση. Διεισδύει, τρακάρει με τον Χίλαρη και τελειώνει εκ νέου ο χρόνος επίθεσης των γηπεδούχων. Ο Αλεξανδρής διαμαρτύρεται στον κύριο Καρακατσούνη για βήματα πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης που είχε στο δικαίωμά του, στο δικαίωμα να εκδηλώσει ο Φάρος. Καλαϊτζίδης κατεβάζει την μπάλα επιτηρείται από τον Μπατή. Ο Αλεξανδρής πασάρει στον Τότσιο. Από εκεί πάρα στη γωνία στο Καλαϊτζίδη. Με τον Μπατή πάνω του Τότσιος. Έχει τώρα τον Κατούφα μπροστά του.
Θα σουτάρει από τα 6 μέτρα και θα ευστοχίσει ο Κώστας Τότσιος. Δεύτερο καλάθι για τον σκόρερ των φιλοξενούμενων. Εδώ βλέπετε ότι ο Πανιώνιος υπολείπεται 13 πόντων του Γυμναστικού Συλλόγου Λαρίσας. Λάρισα στο πρώτο δεκάλεπτο, 24-11. Ένα αποτέλεσμα που βολεύει αφάνταστα τον Ηρακλή, ο οποίος εάν κερδίσει σήμερα ανεβαίνει κατευθείαν κατηγορία. Ο Γιαρακίδης ευστόχησε σε τρίποντο κατά 22-29. Ο Ηρακλής αυξάνει πάλι το προβάδισμα του σε 7 πόντους. Βλέπετε ότι Καβάλα μαχητές 18-20. Άλλο ένα παιχνίδι που διεξάγεται την ίδια ώρα. Μπατίστα Λέια. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Χίλαρη στην πλάτη του ο Κατούφας. Θέλει να παίξει ο φόργορ του Ηρακλή. Δυσδύ. Κλείνεται. 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλωθεί η επίθεση. Καλαϊτζίδη στο Χίλαρη. Σουτάρει αυτός για 3 πόντους. Είναι άστοχος. Πάει ίδιος στο rebound. Προλαβαίνει ο Ιακόπουλος και μαζεύει την μπάλα. Ανοίγει τον εφηδιασμό των γηπεδούχων. Και κερδίζει φάουλ από τον Τότσιο. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Βαρδάλο. Επαναφορά από τον πλάι για τους γηπεδούχους, είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Ηρακλή. Επιστροφή στο παρκέ για τον Βασιλόπουλο, στη θέση του Καράμπουλα. Πάρω δεξιά της συνοθόνησης, παρακολουθούν τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ο Τότσιος, ο οποίος χρεώθηκε με δεύτερο φάουλ, και ο Καγκαλούδης είναι αυτός που επιστρέφει στο παρκέ την ομάδα του Βαγγέλη Αλεξανδρή. Λιακόπουλος. Βασιλόπουλος στη γωνία, ο Μπατίστα σουτάρει για 3 πόντους, είναι άστοχος. Μάζει το rebound ο Χίλαρης, πάσαρε στο Καγκαλούδη. Ωραία, πάσα στο Ρουτκάους, κάνει στο καλάθι, θα κερδίσει φάουλ από τον Κατούφα, δικαίωμα για 2 βολές στο Λιθουανό. Να δίνει εξαιρετική πάσα του Γιάννη Καγκαλούδη. Ρουτκάουσκα στην πρώτη του βολή είναι εύστοχος. Ανεβάζει το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους στους 6 πόντους. Και τους προσωπικούς του πόντους μαζί και, με τη δεύτερη εύστοχη βολή στους 6. (24-31) λοιπόν. Ο Ηρακλής προηγείται 7 πόντους, 6-0-9 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βασιλόπουλος απέναντι σε μια κλειστή άμυνα, όπως είδαμε αρχικά του Ηρακλή. Ο Γιαννακίδης θα κάνει φάουλ στον Κατούφα και θα του δώσει δικαίωμα για να δούμε για 2 βολές, όπως δίνει ο κύριος Διαμαντής. Πατούσε έστω και ελάχιστα ο Κατούφας εντός της γραμμής των 3 πόντων. Κατούφασε και αυτό στην ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Ακριβώς 14 λεπτά μετά το τζάμπολ τη σπουδαία αναμέτρηση που σας προσφέρει ζωντανά και αποκλειστικά το eurohoops.net σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Μία στις 2 για τον Κατούφα, 25-31 το σκορ. Καλαϊτζής πιέζεται ασφεκτικά από τον Βασιλόπουλο, όμως θα βρει την backdoor πάσα στον Καγκαλούδη και αυτός με ένα εύκολο lay-up, καθώς τον είχε χάσει ο Μπατής από την επιτήρησή του, στέλνει διαφορά στο 8, 25-33. Ο Καγκαλούδης που
έφτασε τους 8 πόντους. Μπατίσκα το καλάθι δεν θα βάλει στόχο. Δημάκος, πασάρι στον Βασιλόπουλο. Αυτός κερδίζει φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Ηρακλή και δεύτερο προσωπικό του Καλαϊτζίδη. Ο Αγγελακόπουλος περνάει και αυτό στο παρκέ και σπεσμένα ο Νάσογλου παίρνει τη θέση του Καλαϊτζίδη. Θέλει να προστατεύσει τους παίχτες του ο κύριος Αλεξανδρής, τόσο ο Τότσιος όσο και ο Καλαϊτζίδης. Δύο από τα βασικά του γκάρ και κινητήρι Μοχλίτς τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα έχουν συμπληρώσει δύο ομαδικά φάουλ. Στο τρίο πόντο με τον Βασιλόπουλο είναι άστοχο. Η διεκδίκηση στο ριμπάουλ επαλογίζεται φάουλ στον Νάσογλου. Ο Καλούλης θα βάζει με τον συμπαίχτη του, του λέει να πηδήξει πιο καθαρά για να πάρει το ριμπάουλ. Ένας με τρεις πήδηξε ο παίκτης του Φάρου, αλλά την υπερασπισία του Νάσογλου αποκτά δικαίωμα για δύο βολές ο Δημάκος. Καθώς όπως προείπαμε συμπληρώθηκαν τα ομαδικά φάουλ για τον Κυραιό. Ο Δημάκος όπως και προηγουμένως συμπαίκτης του δεν εκμεταλλεύεται την πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος στο μάτ για τον Δημάκο. 26-33 μειώνει. 5-0-6 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κακαλούς έχει μπροστά τον Κατούφα. Θα επιλέξει τους τριών πόντων, είναι άστοχος. Βλέπετε ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας εξακολουθεί να προηγεί του Πανιωνίου με 27-19 αυτή τη φορά. Δύο στις δύο βολές για τον Λιακόπουλο. Στο παιχνίδι μας μετά το φάουλ που κέρδισε εκμεταλλεύεται τον πόνου των βολών μειώνοντας σε 26-33. Καλούς με τον Δημάκο να τον επιτηρεί. Χέρι με χέρι αλλάζει την μπάλα ο Αγγελακόπουλος με τον Χρυσόπουλο. Και αυτός πέρασε στο παρκέ. Ο Νάσογλου, Δέσπος. Πήρε τη θέση του Ρουτκάουσκας. Έπαιξε τον Κακαλούδη με πλάτη όμως δεν ευστόχησε. Κακαλούδης με τον Δημόπουλος με τον Δήμο των Ψηλών του Φάρου. Δέσπος. Με Αγγελακόπουλο είναι το αντίστοιχο δίδυμο των ψηλών του Φάρου, του Ηρακλή, συγγνώμη. Δικαίωμα για δύο βολές στον Βασιλόπουλο. Ευστόχησε και στις δύο ο Φώτης Βασιλόπουλος, η διαφορά μειώθηκε στους τρεις και καλή time out ο κύριος Αλεξανδρής.
3-2 ο Φώτης Βασιλόπουλος, η διαφορά μειώθηκε στους 3 και καλή time out ο κύριος Αλεξανδρής. Επιστροφή μετά το time out, ο Φάρος έχει μειώσει στο τρίποντο, 30-33. Παγκαλούδης βρίσκει τον Αλάσογλου, πιέζουν οι παίκτες του κ. Σημεωνίδη την επαναφορά. Χριστόπουλος, Ρουκάουσκας, ωραία πάσα στον Αλάσογλου και από εκεί. Έξω από το μήνυμα από τον Κάουσκου, γιατί ο Λόρις Αλάσογλου πόρτο καλάθι, 30-35. Μπάλα στο Χριστόπουλο και από εκεί στο Ουσκάσκας. Το lay-up του είναι άστοχο. Ο Λιακόπουλος τρέχει στον εφηδιασμό, πετυχαίνει το καλάθι. 32-35-10, υπότιτλοι του Λιακόπουλου είναι ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων πλέον. Ο 9 έχει ο Καράβουλας, από την άλλη 8 έχει ο Καταλούδης. Καγαλούς τον Σκάουσκας. Καλά και φάουλ. Πολύ σωστό σύρμα από τον κύριο Βαρδάλο. Ο Γιακόπουλος πήγε να κερδίσει από την αγαρμποσύνη, θα μπορούσαμε να πούμε, του ψηλού του Ηρακλή. Ωστόσο αυτός έστω και την ίστα τη στιγμή κοντρολάρισε το σώμα του, κέρδισε το φάουλ, πήγε και το καλάθι. Άρα διπλό το καλό για τον Ηρακλή. Παρότι δεν πέτυχε τη βολή, ο Ρουτκάουσκας είχε πετύχει πριν 2 πόντους και είχε χρεώσει και με φάουλ τον αντίπαλο playmaker. Διακόπουλος πιστολέα που δεν θα βρει στόχο. Μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Κερδίζει ο Σκορδίλης. Δεν είναι από αυτή τη φάση. Βασιλόπουλος θα σουτάρει τελικά κατρί, θα βρεις χώρο και θα ευστοχίσει. Εκμεταλλεύτηκε το screen του Σκορδίλη, έπαιξε με τον αντίπαλό του. Τον Αλάσογλου βρήκε το ελάχιστο χρόνο που ήθελε και ευστόχισε για 3 πόντους. Πρώτο τρίποντο για τον Φώτη Βασιλόπουλο, 35-37. Στο καλάθι διαφορά. Ενώ έχουμε το θετικό φάουλ από τον Χριστόπουλο. Την ώρα που οι φίλοι του Ηρακλή μπαίνουν στο κλειστό του Κερατσινίου και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Καλαϊτζίδης και Τότσιος επιστρέφουν στο παρκέ για αυτά τα 2 και 12 του τα τελευταία 2 και 12 του πρώτου μηχρόνου. Πιάνε θέση τον Ωνάσογλου και Χρυσόπουλου. Σκορδίλης. Εδώ κάνει φάουλ. Ο Καλαϊτζίδης, αν αυτό είναι το τρίτο, ναι, όχι. Είναι του Ρουτκάουσκας τελικά το φάουλ. Κορδέλης αστόχησε στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Έχει φτάσει τους 7 πόντους ο σέντερ των γηπεδούχων.
Τώρα στους 8. Στην ελάχιστη τιμή της διαφορά πλέον, στον ένα πόντο. Καλαϊτζίδης έχει την πλάτη του Λιακόπουλο, θέλει να το φτάσει χαμηλά, να εκμεταλλευτεί το ύψος του. Ραΐτσεβι στο νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ηρακλή, θα στοχίσει σε τρίποντο. Ο Μύρο Ραΐτσεβις, ο πολύπυρος forward center, που αγωνίζεται κατά το δοκούς του Ηρακλή, έχοντας δυσυπόσα το ρόλο, μιας και είναι και ένας από τους συνεργάτες του κ. Αλεξανδρή, την τεχνική ηγεσία του κυραού. Τον καλούδης χαμηλά στον Καλαϊτζίδη. Τον εκμεταλλευτεί το ύψος του αυτός. Η πάσα του είναι λάθος. Έφαγε τον Πλεντάμπ Τιμ, θα λέγαμε, και ο Δημάκος σε ανοιχτό γήπεδο. Ευστοχή για το 38-37. Ο Φάρος που επιστρέφει από το μείον 10 και το μείον 8, το οποίο βρέθηκε να χάνει. Και για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο προσπερνάμε το καλάθι του Δημάκου στον οσυλασμό. Ο Φάρος πέρασε για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο μπροστά στο σκορ στο μεγάλο ντέρμπι για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας. Προτελευταία αγωνιστική με τον Φάρο να υποδέχεται τον Ηρακλή στο μεγάλο ντέρμπι που σας προσφέρει το τωράκι αποκλειστικά το eurohoops.net σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αγγελακόπουλος για το 38-39. Και φάουλ που κερδίζει το Σκορδίλη. Πολύ καλή και πολύ εύστοχη ενέργεια από τον Γάιο Σκορδίλη, που είχε δει ότι η ομάδα του έχει 3 ομαδικά φάουλ. Επέλεξε να σταματήσει έτσι τον transition των αντιπάλων του, χωρίς να στείλει τον αντίπαλο playmaker στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η φύρα στη Ρακλή, που εδώ και 2 λεπτά βρίσκονται στο κλειστό, κάνουν εντόνι την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους. Ο Γελακόπουλος από την παρακινδυνευμένη πάσα που πάει να σώσει την κατοχή, κατάφερε να μην πατήσει έξω, αλλά επανέφερε την μπάλα σε αντίπαλα χέρια. Όμως ο Δημάκος θα στόξει στο lay-up. Ράισεβις περνάει τον αντιπαλό του, φτάνει στο lay-up, θα τον κόψει ο Κακαδίδης με πολύ άνεση και τεχνική ποινή που καταλογίζει τον Μύρο Ράισεβιτς. Διαμαρτυρία από τον κύριο Διαμαντή, όπως έπραξε πριν για τον Καράμπουλα στο πρώτο δεκάλεπτο, τώρα πράττει το ίδιο για τον Κακαρούδη. Καράμπουλας εκμεταλλεύτηκε τον πόνους από την ελεύθερη βολή λόγω της τεχνικής ποινής. Ισοφαρίζοντας σε 39-39. 9 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 5 τώρα. Λιακόπουλος θα βρει μπροστά τον Καλαϊτζίδη. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει όπως θέλει αυτό στη φάση.
και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται με σκορ 39-39. Οι δύο ομάδες αποχωρούν για τα αποδυτήρια. Σε λίγο και πάλι κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
Επιστροφή στο κλειστό του Κερατσινίου και το μεγάλο ντέρμπι της 21 της αγωνιστικής, φάρος Ηρακλή 40-39, και για όσους θυμούνται το σκορ στο ημίχρονο 39-39, θυμούνται πάρα πολύ σωστά. Ο κύριος Αλεξανδρής είχε δεχτεί τεχνική ποινή κατά τη διάρκεια της διακοπής, την οποία βολή της τεχνικής ποινής εκτέλεσε πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο Καράμπουλας, δίνοντας ένα από το προβάδισμα στην ομάδα του. Αγγελακόπουλος για τρεις, είναι άστοχος, διεκδικεί ο ίδιος στο rebound. Τελικά με την παρέμβαση του, ο Καλατζίδης κέρδισε την μπάλα. Έχουμε καινούργια επίθεση, εδώ βλέπετε το σκόρ ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος κατάφερε και ισοφάρισε στη Λάρισα το γυμναστικό, 42-42. 42 νικηφόρη του Ηρακλή στο Κερατσίνι, μετά το τρίποδο διακυρώσει για τον Καλύμπη. Απαντά ο Φάρος, 42 όλα. Καβάλας. Όλα αυτά είναι αποτέλεσματα ημιχρόνου. Τότσιος Ριζδί μπροστά από τον Γακαρού, θα τελειώσει έξω από τη φάση. Πόντι για τον Κώστα Τότσιο, νέα προβάδισμα στον Ηρακλή, 42-44. Λιακόπουλος, ο οποίος επιλέχθηκε από τον προπονητή του και προτιμήθηκε, αν θέλετε, σε σχέση με τον Βασιλόπουλο που ήταν στο αρχικό σχήμα. Ο Καράμπουλας για τρεις βρήκε στόχο και έδωσε πάλι προβάδισμα στον Φάρο. 45-44, αναλλαγές στο προβάδισμα, αναλλαγές στην ψυχολογία των δύο ομάδων. Ο κύριος Βαρδάλος καταλογίζει επιθετικό φάουλ τώρα στον Καλαϊτζίδη, χαμηλά στο backscreen που έκανε για να βγει ξεμαρκάριστος ο Αγγελακόπουλος. Τρίτο φόρτο τον Καλαϊτζίδη. Ο Χολαργός εδώ βλέπετε ότι έχει πτήσει μια μεγάλη διαφορά με τον Παγκράτη, 17 πόντων. Το Ουραγό και υποβιβασμένο Παγκράτη, που πριν από δύο αγωνιστικές δέχτηκε 163 πόντους εδώ στο ίδιο γήπεδο από το Φάρο. Λιακόπουλος με το φλότερ βρίσκει στόχο. 12 πόντι για τον Λιακόπουλο. Τότσιος δεν θα διστάσει για τρεις, θα στοχίσει. Ρουτκάουσκας διεκδικεί το rebound. Ο Γελακόπουλος και Καράμπουλας διεκδικητής, ο παίκτης των γηπεδούχων. Λιακόπουλος κερδίζει φάουλ. Την μπάλα στο πλάι, ο Γιαλακίδης θέση του Καλαϊτζίδη. Αναγκάζεται ο κύριος Αλεξανδρής να αποξύνει τον Καλαϊτζίδη που χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για τον Ηρακλή, ενώ στα τρία φάουλ είναι και ο Δέσπος. Σημαντικοί παίχτες που ήταν στο αρχικό σχήμα του κυρίου Αλεξανδρή. Λιακόπουλος με το φλότερ από τη γραμμή του τελευταίου μπορεί να στοχεί. Παρεμβάλλεται ο Δημάκος και κλέβει το ριμπάνω στην αρχή των αντιπάλων του. Πετυχαίνει το καλάθι για το 49-44, ενώ ο Γαλακίδης φαίνεται να έχει χτυπήσει. Είναι πεσμένος πίσω από την baseline στο καλάθι που κάνει επίθεση ο Φάρος.
Ο Γιαννακίδης έδωσε τη θέση στον Χίλαρη. Με ψηλό σχήμα αυτή τη φορά ο Γυραιός με τον Νεοσθεθέντα Φόργουρτ σε θέση 3. 4 ο Κελακόπουλος και 5 ο Δορτκάουσκας. Και έχουμε την εντύπωση ότι στην επόμενη άμυνα ο Ηρακλής θα είναι σε παράταξη ζώνης. Για να δούμε αν θα επαληθευτούμε σε αυτή την πρόβλεψη. Αλλά η λογική αυτό λέει με το βαρύ σχήμα ο Ηρακλής να γυρίσει σε ζώνη, να μην κυνηγάει παίχτες και να μαρκάρει χώρο. Ο Πετροδημόπουλος έκοψε την μπάσα προς τον Ρουτσιάουσκας. Και ο Χίλαρης έκανε φάουλ για να κόψει τον εφηδιασμό των αντιπάλων του. Δημάκος την επαναφορά στο Λιακόπουλο και πράγματι ο Ηρακλής είναι σε άμυνα ζώνης, την οποία τιμωρεί στην πρώτη της επίθεση εναντίον της ο Φάρος με τρίποντο από τη γωνία του Κακαρούδη. Οι γωνίες είναι αχίλιος τέρνα σε τέτοιες άμυνες. Ο Κακαρούδης πέτυχε το πρώτο του τρίποντο στο μάτς για το 52-44, με τον Φάρο να τρέχει ένα σερί 10-0 και να προηγείται για πρώτη φορά με διαφορά 8 πόντων. Τότσιος με ταμπλό θα στοχίσει, ριμπάουλ από τον Ιακόπουλο. Προσπάθεια εφηδιασμού από τον γκάρ του Φάρου. Τελικά σε οργανωμένη άμυνα Πετροδημόπουλος έχει την πράτη του τον Λαγκελακόπουλο στη γωνία και πάλι ο Καράμπουλα διστάζει. Το σουτάρει ο Δημάκος για τρεις, είναι άστοχος. Το ριμπάουλ τελικά θα φτάσει στα χέρια του Πετροδημόπουλου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι διαφορά σε διψήφιο αριθμό υπέρ του Φάρου. Και ο Πετροδημόπουλος έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή μετά το πρώτο καλάθι που έτυχε στο μάτς. Είναι έστοχος. 55-44. Στο 13-0. Το σερί που τρέχει ο Φάρος. Υπενθυμίζουμε το Ηρακλής ήταν αυτός που είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 24-14. Τώρα αυτός που τρέχει πίσω με 55-44. Ο Ρουτκάζος θα κλέψει την μπάλα. Γκαγκαλούδης περιμένει την μπάσα, επιστρέφει στους συμπαίκτες του. Τελικά η μπάλα πήγε στο κάτω δελά στο καλάθι ο Κελακόπουλος. Δεν μπόρεσε όμως με το κοντινό χουξάτ να στοχίσει. Λιακόπουλος στον Κακαρούδη, πάλι από τη γωνία, αυτός πάλι εύστοχος. Και time out που ζητά ο κύριος Αλεξανδρής. Εσπερσμένα με τη διαφορά να πηγαίνει στους 13 πόντους για τον Φάρο. 57-44. 4-56 που είναι το τέλος της περίοδου.
Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Κερατσινίου. Ο Φάρος έχει χτίσει μια διαφορά 13 πόντων. Η μεγαλύτερη στο σημερινό παιχνίδι για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Φάρος 57, Ηρακλής 44. Ο Καλαϊτζής έχει επιστρέψει στο παρκέ, αν και φορτωμένος με 4 φάουλ. Χρειάζεται την εμπειρία του κύριος Αλεξανδρέης. Μαζί με τον Καλαϊτζίδη, την πεντάδα του Ηρακλή απαρτίζουν οι Χρυσόπουλος, Γκαγκαλούδης, Ρουτκάουσκας και Αγγελακόπουλος. Το ψηλό σχήμα δεν απέδωσε για τον Ηρακλή. Από την άλλη, Λιακόπουλος, Δημάκος, Καράμπουλας, Καγκαρούς και Πεταδημόπουλος, ενώ από την πίεση είχαμε ένα λάθος το οποίο επέπεσε η ομάδα του Φάρου. Έτσι κατοχή ξανά για τον Ηρακλή, νέα 24 δευτερόλεπτα. Καλαϊτζίδης, θα πασάρει χαμηλά στο Ρουτκάουσκας, θα εκτελέσει για 3 μετά την πάση επιστροφής και θα ευστοχίσει για το 57-47. Δεύτερο τρίποντο για τον Καλαϊτζίδη στο παιχνίδι. 2 στις 5 προσπάθειες έχει ο πολύπυρος γκάρ του Γυραιού. Συνεχίζονται από την πίεση των φιλοξενούμενων. Και ο κύριος Σημεωλίδης επιστρατεύει δεύτερο playmaker για να βοηθήσει στο καθέβασμα της μπάλας. Έτσι δίπλα στον Λιακόπουλο τοποθετεί το Βασιλόπουλο, αλλά και τον Πατή. Με δύο γκάρ λοιπόν το σχήμα του Φάρου. Καλαϊτζίδης, καινούργιο τρίποντο, άστοχος αυτή τη φορά. Καράμπουλας αλλάζει την μπάλα με τον Κακαρούδη. Αριστερό λέει απ' είναι εύστοχο. Με τον Καράμπουλο που μετράει ήδη 16 πόντους. Καγκαλούδης έχει μπροστά τον Πατή. Θα τον προσπεράσει, θα φτύσει την μπάλα στο καλάθι, θα πετύχει το δίποντο και θα πάρει και μπόλους μία βολή. Μετά το σπρόξιμο που καταλογίζει ο κύριος Βαρδάλος που το έκανε ο Μάριος Μπατής. Αλλαγή με το Σκορδίνη να περνάει στη θέση του Πετροδημόπουλου στο παρκέ. Μάλιστα το φάουλ δεν καταλογίστηκε στην προσπάθεια για σου του Καγκαλούδη, αλλά στο σκριν που του είχε δώσει ο Ρουτκάουσκας. Οπότε έχουμε καινούργια επίθεση για τον Ηρακλή. 24 δευτερολέπτων. Με το καλάθι να έχει καταμετρηθεί. Και τώρα φάουλ χαμηλά από τον Βασιλόπουλο. Τέταρτο ομαδικό για τον Φάρο Κερατσινίου. Τρίτο για τον Βασιλόπουλο. Για καλούς αλλάζει χέρι με χέρι με τον Καλαϊτζίδη. Έχει βγει πολύ μακριά ο Ρουτκάουσκας για να του δώσει το screen. Περνάει ο Καγκαλούς ανάμεσα από δύο παίχτες. Κάνει τον έλεγχο να το σώσει την κατοχή ο Ρουτκάουσκας. Γιαννακίδης, 11 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Η πάσα είναι λάθος. Τελικά θα φτάσει στα χέρια του Καγκαλούδη που θα στοχίσει το τρίποντο και θα καθαρίσει τον ριμπάουντ ο Σκορδίλης. Βασιλόπουλος παίζει pick and roll, τελικά σταματάει και εκτελεί από την κορυφή, είναι άστοχος. Rebound από τον Καλαϊτζίδη, που υπενθυμίζουμε ότι παίζει με 4 φάουλ. Ο Μπατής πιέζει τον Καγκαλούδη. Ο παίκτης του Γυραιού θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας, πέφτοντας στο παρκέ. Ο Καράμπουλος δεν θα πάρει σου 3 πόντους στον εκδιασμό.
Επιλέγει τη σέντε επίθεση, 10 πόντους κερδίζει άλλωστε η ομάδα του. Και 2 που βάζει τώρα, 12. Από αυτό το χαρισματικό σκόρε το Βαγγέλη Καράμπουλα. 18 ήδη πόντου του. 61-49. Προηγείται ο Φάρος. Σταθερά με διψήφιο αριθμό μετά το ξέσπασμά του και το 15-0 σερί που έκανε σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ρουτκάουσκας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Για το 61-51. Δέκα πόντι και από τον Λιθουανό παίχτη του Ηρακλή. Μια ζώνη που την προσπαθεί να την ανοίξει όσο μπορεί ο κύριος Αλεξανδρής. Το χουκ από το Σκολίνι έβρισκε στόχο, αλλά στην διεκδίκηση του rebound είναι αυτός που θα κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. Δύο αλλαγές στη γραμμή των ψηλών και τον κύριο Αλεξανδρή. Χίλαρης και Δέσπος στη θέση των Αγγελακόπουλου και Ρουτκάουσκας. Βασιλόπουλος με γριά για τρεις, δεν μπορεί να πετύχει το δεύτερο του τρίποντο στο σημερινό μάτς. Παραχωρεί στους 5 πόντους από την συμμετοχή του στο πρώτο 20 λεπτό. Καγκαλούδης θα τον κόψει εντυπωσιακά ο Σκορδίλης. Βασιλόπουλος στο transition, Μπατής για τρεις airball. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Μάριο Μπατή. Ένα παίκτη που ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ, από το Κερατσίνα, από το Φάρο. Συνέχεια πέρασε αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών ο Πανιώνιος και το Μαρούσι, παίζοντας μέχρι η Ευρωλίγκα. Και τώρα είναι ξανά στην ομάδα της γειτονιάς του, θα λέγαμε. Ο Χίλαρης πετυχαίνει τρίποντο, μειώνει 61-54. Σπουδαίο καλάθι αυτό για την ψυχολογία του Ηρακλή και το momentum του παιχνιδιού. 10 δευτερόλεπτα έχουν τελειώσει αυτή η τρίτη περίοδος. Ο Λιακόπουλος διστάζει, πασάρει στο Βασιλόπουλο. Αυτός πασάρει στον Σκορδίλη που κερδίζει φόουλ από τον Δέσπο που πετυχαίνοντας στο καλάθι. 3-6 πριν το τέλος της τρίτης περίοδος. Ο Σκορδίλης έχει την ευκαιρία να στείλει ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Πράγματος Σκορδίλης, ευστοχή στη βολή, 64-54. .6 και το τέλος της περίοδου. Ο Γκαγκαλούς επαναφέρει την μπάλα, παίρνει την πάσα επιστροφής από τον Χίλαρη και εκτελεί πίσω από το κέντρο για τρεις. Δύσκολο εγχείρημα, δεν βρήκε στόχο. Τέλος του δεκαλέπτου λοιπόν, 64-54, ο Φάρος δείχνει να έχει βάλει γερές βάσεις για μια ακόμα εντός έδρας νίκη επί των τριών πρωτοπόρων του φετινού πρωταθλήματος.
Επιστροφή και πάλι στο κλειστό του Κερατσινίου. Με τον κύριο Διαμαντήλα καταλογίζει επιθετικό φάουλ πάνω στο Χίλαρη. Ο Διαμαντήλας θα είναι και δεύτερο με τις παραμέτρησεις μονοπολίτα σφυρίγματα μέχρι τώρα. Η ζόλη καλά κρατεί και τον κύριο Αλεξανδρή. 64-54 προηγεί το Φάρος στη ζωντανή μετάδοση του Eurocoupe.net για την 28η-21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας. Στο μεγάλο ντέρμπι που διεξάγεται εδώ στο κλειστό της Ιχθυόσκαλας. Βασιλόπουλος, Διακόπουλος και Μπατής είναι η τριάδα των γκάρ στην περιφέρεια των γηπεδούχων. Κακαρούδης στο 4 και Σκορδίλη στο 5. Εδώ προλάβανε τον Κακαρούδη και παίξανε καλή άμυνα και του κλέψαν την μπάλα στον εφηδιασμό που προσπάθησε να βγάλει μόνος του. Η αλήθεια είναι ο γκάρ του Γυραιού. Σκορδίλης μαζεύει ένα rebound. Καρφόλη εντυπωσιακά στο αντίπαλο καλάθι. Δεκατρία πόντι του Σκορδίλη, 12 αυτή της διαφοράς, 66-54. Ο Χίλαρης εκτελέσει για τρεις, θα αστοχίσει. Το rebound είναι για το Σκορδίλη. Δεσπόζει με την παρουσία του κατά τα δύο καλάθια. Διακόπουλος, πάλι στο Σκορδίλη. Σε μια άμυνα που φαντάζει διάτρητη. Πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι, 68-54 από τον κύριο Αλεξανδρίνη μια φορά να έχει φτάσει για πρώτη φορά στους 14 πόντους. Επιστροφή και πάλι στο κλειστό του Κερατσινίου με το Φάρο να είναι το μεγάλο φαβορί πλέον για την κατάκτηση της νίκης. Έχει αποκτήσει διαφορά 14 πόντων. Φυσικά στο μπάσκετ 8-32 είναι αρκετός χρόνος για να γίνουν τα πάντα. Άλλωστε όλοι θυμούνται τι έγινε στο παιχνίδι, το αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου, όταν είχε προηγηθεί με ακόμα και 19 πόντους ο Φάρος. Τελικά έχασε. Πεντάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή αποτελείται από τον Τότσικο, τον Καγκαλούδη, τον Γιαννακίδη, τον Αγγελακόπουλο και τον Ρουτκάουσκας. Ενώ για τους γηπεδούχους ο Μπατής, ο Λιακόπουλος, ο Δημάκος, ο Κακαρούδης και ο Σκορδίλης. Για να δούμε αν θα καταλήψει και την άμυνα ζώνης ο κύριος Αλεξανδρής. Μια άμυνα ζώνης που δεν κατάφερε να του δώσει τα αναμενόμενα. Ο Τότσικος προσπαθεί να διεισδύσει. Όμως η μπάλα θα ακουμπήσει τελευταία στιγμή στο πόδι του και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια. Διακόπουλος με 15 φορά αναπομένου. Ευστοχή ο Διακόπουλος, ο σούτ. Δύο πόντων όπως δίνουν οι διαιτητές, η διαφορά πάει στους 16 για πρώτη φορά, 70-54. Ο Διακόπουλος στους 15. Φάουλ που δεν καταλογίζει τώρα ο κύριος Βαρδάλος.
Ηρακλής χρειάζεται απαραίτητος ένα ξέσπασμα. Αν θέλει να μην γνωρίσει την τέταρτη του ήττα εδώ στο κλειστό του Κερατσινίου και να αποκτήσει συγκάτοικους στην κορυφή. Τον Πανιόνιο και τον Δούκα που ακολουθούν. Δύο φορές από τον Κάουσκας. 70-58. Συγγνώμη, 56. Στους 14 διαφορά. Κακαρούδης για 3, εύστοχο. Ο Ηρακλής μοιάζει να τα έχει χαμένα. Η διαφορά στο πάκι αυξάνεται. Πλέον είναι στους 17 πόντους. Είναι το δεύτερο έστω το τρίτο του Κακαρίδη στο Μάρ. Φάουλ θα κερδίσουν οι παίχτες του Ηρακλή. Τέταρτο προσωπικό, ναι, για τον Δημάκο. Τέταρτο ομαδικό κιόλας για την ομάδα του Φάρου. Γιαλακίδης αποχωρεί, στη θέση του περνάει ξανά ο Καλαϊτζίδης. Υπενθυμίζουμε ότι έχει 4 φάουλ ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Τότσιος στο Κακαλούδι, Αγγελακόπουλος σουτάρει για 3 και φτωχή. Να μια ανάσα για τους φιλοξενούμενους. Το δεύτερο τρίποδο του πίσω τόσο στο μάτς. Μετά την άσα και επίθεση του Φάρου ο Κακαλούδης πάσαρε στον Τότσιο. Αυτός τον εμβιασμό δεν θα τελειώσει τη φάση. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Καράμπουλος θα το χάει, πόσα στοχή. Rebound προσπάθησε ο Κακαρούδης, δεν τα κατάφελε. Ο Κακαρούδης έχασε πάλι την μπάλα βιαστικός όπως ήταν. Και ο Κακαρούδης τιμωρεί την... σε ανισορροπία άμυνα των φιλοξενούμενων για το 76-59. Η επίθεση χάθηκε. 75-59 προηγείται ο Φάρος. Μετά το τρίποντο του Αγγελακόπουλου και το καλάθι του Καράμπουλα. Πάλι για σου τριών πόντων ο Καράμπουλας. Θα στοχεί, ριμπάλλον ο Κακαλούδης. Τότσιος. Το Αθήνα δυσδύσει, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Το shooting guard του Γυραιού. Τότσιος είναι έστοχος στη βολή. Μειώνει σε 75-60. Και 75-61 τώρα. Λιακόπουλος εκτελέσει από τη γωνία, δεν θα βρει στόχο. Rebound πάλι ο Σκορδίλης, ο οποίος πραγματικά είναι κυρίαρχος από τα δύο καλάθια. Τώρα το ματιάσαμε, έχασε το lay-up. Ο Γελακόπουλος έχει την πλάτη του τον Κακαρούδη, γυρνάει. Δεν μπορεί να στοχίσει ο Ρουκιάκος, το φυσικό rebound, κερδισμένο φάουλ για τον Λιθουανό, δικαίωμα για 2 βολές.
Με το φάρο να έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 ομαδικά φάουλ. Ενώ από την άλλη ο Ηρακλής, παρότι κυνηγάει στο σκορ, έχει μόλις 2. Παίχτες του Ηρακλή θα βρούνε το δρόμο προς το καλάθι, μειώνουν σε 76-63. 75-63, συγγνώμη. Είναι λάθος το σκορ που βρέχεται στους δέκτες σας. Σου τριών πόντων από τη γωνία για τον Καλαϊτζίδη, έστοχο και αυτό. 75-66 και κοιτάξτε πως το πανηγυρί του Κακαλούδης με το παιχνίδι να έχει μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Και οι οπαδοί του Ηρακλή χαλάνε τον κόσμο, η ομάδα μειώνει στους 9. Για να δούμε το μέλλον, τι μας επιφυλάει σε αυτό το σπουδαίο μάτς. Ξανά κοντά από το κλειστό του Κερατσινίου, ο Ηρακλής κατέβασε το μείον 17 με το οποίο βρέθηκε να χάνει με 73-56, πλέον είναι 75-66 το σκορ, τρέχει ένα 2-10, ενώ ο Πανιόνιος δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι, Λάρισα έχει παχτίσει 10 πόντους διαφορά, 56-66 και φυσικά έχει και ανέρθει επικεντρώνονται στο τι γίνεται εδώ στο κλειστό του φάρου, όπου θέλουν ήττα του Ηρακλή για να μπορέσουν αυτή την τελευταία αγωνιστική να ανέβουν απευθείας. Καράβουλος του τριών πόντων, είναι εύστοχος ο Βαγγέλης Καράβουλος. Στους 21 πόντους η καρδομηχανία αυτή του φάρου, η διαφορά ξανά στους 12, 78-66. Ρουτκάουσκας στη γωνία, Καγκαλούδης προσποιείται, σουτάρει για τρεις και φτωχή. Όποιες ελπίδες υπάρχουν για να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη σχεδόν άνοδο στην Α1. Βασιλόπουλος, ωραία πάσα στο Σκορδίνη. Ο Γκαγκαλούδης βρίσκει αφύλακτη διάβαση και το εκμεταλλεύεται στο έπακρο, λες και είχα σταματήσει όλοι, λες και νόμιζα ότι είχε διακοπεί το παιχνίδι. 80-71 μετά τις 5 πόντους συνεχόμενους του Γκαγκαλούδη, που φτάνει τους 20 το παιχνίδι. Διαφορά και πάλι στους 9. Ο Ρουτκάουσκας επιτηρεί τον Καράμπουλα, αυτός όμως θα βρει χώρο για να σουτάρει για τρεις και να εστοχίσει. Το rebound όμως, παρότι το πήρε από τον Ηρακλή, η μπάλα είναι στην κατοχή του φάρου αφού τους κλέψανε έξυπνα και ο Λιακόπουλος εκτελεί και εστοχεί από το high post για το 82-71. Παιδικά θα τα χαρακτηρίσουμε με τα λάθη του Ηρακλή. 2-46 και το τέλος. Γυρίζει ο Κελακόπουλος, βρίσκει στόχο. 83-73. Καράμπουλας περνάει στο κέντρο. Φαστάνει στον Βασιλόπουλο. 12-11 για επίθεση. Έτσι πήγε όλο αυτό με το Σκορδίλη. Θα πασάρει στη γωνία. Κακαρούδης για τρεις. Άστοχος. Σκορδίλης πρόχνει την μπάλα. Όμως αυτή καταλήγει στα χέρια του Τότσου που επιχειρήσει τον τύπο καλάθι, 1-2-3 και ευστοχή.
για το 82-75, τους 7 είναι διαφορά. Για να δούμε αν έχει ακόμα τεπόζιτο στη Βεντζίνη του ο Ηρακλής. Κλειστή άμυνα ζώνης, 2-1-2. Λιακόπουλος περνάει όλη την αντίπαλη άμυνα και τελειώνει τη φάση με lay-up. 84-75, έχοντας μπει στο τελευταίο δίλεπτο, 1-57 για το τέλος του αγώνα. Ξανά κοντά σας το κλειστό του Κερατσινίου. Φάρος Ηρακλής 84-75 στο μεγάλο ντέρμπι της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α2. Ο Φάρος δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο, όμως ο Ηρακλής έχει ξαναγυρίσει τέτοια παιχνίδια. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει ένα ακόμα μικρό θαύμα. Καλαϊτζίδης, Τότσιος, Γκαγκαλούδης, Ρουτκάουσκας και Αγγελακόπουλος είναι η πεντάδα για τον Φάρο, για τον Ηρακλή, ενώ για τον Φάρο Βασιλόπουλος, Λιακόπουλος, Καράβουλας, Πετροδημόπουλος και Κακαρούδης. Επαναφορά στον Τότσιο, προσπαθεί να περάσει αυτός, πασάρι στο πουθενά, κλέβει ο Φώτης Βασιλόπουλος, 1-36 ακόμα. Και πολύ δύσκολο, νομίζουμε ότι πλέον ο Ηρακλής μπορεί να επιστρέψει στο μάτς. Βασιλόπουλος με τον Γκαγκαλούδη να τον επιτηρεί. Προσπαθεί να μπει προς το τύπο καλάθι, πασάρι στο Πετροδημόπουλο. Αυτός τελειώνει τη φάση, αλλά η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στο καλάθι. Γκαγκαλούδης. Ωραία πάση στο Ρουτκάουσκας χαμηλά. Αυτός δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση υπό την πίεση του Πετροδημόπουλου. Το rebound στα χέρια των παιχτών του Φάρου. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, 84-75. Λιακόπουλος. Θα δώσει επιθετικό φάουλ στον Πετροδημόπουλο, κύριος Βαρδάλος. 44,9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Και το τέλος του αγώνα. Σαρδα 4,9 απομένουν. Ο Ηρακλής χρειάζεται απεγνωσμένο ένα τρίποντο. Θα το πάρει με τον Καγκαλούδη και θα το ευστοχίσει. 84-78. Η διαφορά μειώνεται στους 6. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Γυραιός. Όμως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Καράβουλας να φτάσει στο lay-up, να κερδίσει και φάουλ, να πετύχει το καλάθι. 32,1 δευτερόλεπτο, Καράπουλας πετυχαίνει foul goal. Είναι έτοιμος να επιστρέψει με ένα έμεσο τρίποντο στο σκοράρισμα, πράγματι. Στους 9 διαφορά, 87-78. Διανακίδης νέος σου τριών πόντων, άστοχο. Ρουτκάουσκας παλεύει. Βλέπετε ότι ο Πανιώνιος προηγείται 68-58 του Γυμναστικού Συλλόγου Λαρίσας. Οπότε, εάν κερδίσει ο Πανιώνιος και κερδίσει και ο Δούκας, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση. Ο Ηρακλής
αποκτά στην Κάτοικο τον Πανιόνιο και τον Δούκα. Έχουμε το τέλος του μάτς, 87-78. Ο Φάρος Παλάξιος νικητής. Αυτό που καταφέρνει ο Φάρος είναι να ισοφαρίσει τις νίκες του με τον Ηρακλή. Πάει σε 1-1, ούτως ώστε με όποιον και να μπει από τους πρώτους τρεις στα play-offs ως αντίπαλο, να μην έχει μειονέκτημα νικών μέχρι και μεταφέρονται οι νίκες στην κανονική διάρκεια. Ο Γαγκαλούδης, δεν ξέρουμε, κάτι έχει γίνει, διαμαρτύρεται και συνομιλεί με τον Λακόπουλο και με τον πρόεδρο του Φάρου, τον κύριο Τσάπα. Δείχνει προς τη μεριά των αποδυτηρίων του Φάρου. Όπως και να έχει, τα πνεύματα ηρέμησαν. Οι παίχτες του Ηρακλή χαιρετούν τους φιλάθλους τους. Ο κόσμος του Ηρακλή που ήρθε στο κλειστό του Κερατσινίου για να παραγυρίσει μια νίκη που θα έδινε την άνοδο στην ομάδα του. Τελικά αυτό δεν συνέβη. Και πλέον ο Πανιόνιος, αν περάσει από τη Λάρισα, είναι αυτός που έχει το πρώτο χέρι για την απευθείας άνοδο. Βέβαια η τελευταία αγωνιστική επιφυλάσσει ένα μεγάλο ντερμπι. Ένα εξίσου σπουδαίο παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον Ηρακλή και στον Δούκα, συγγνώμη. Ένα παιχνίδι που αν το κερδίσει ο Δούκας στέλνει τον Πανιόνιο στα play-off και τον Ηρακλή στην απευθείας άνοδο. Ενώ το κερδίσει ο Πανιόνιος είναι αυτός που ανεβαίνει πρώτος και στέλνει τον Ηρακλή στα play-offs.
Τελευταία μας σύνδεση με το κλειστό του Κερατσινίου. Ο Φάρος πήρε το μεγάλο ντέρμπι που παρακολουθήσε ζωντανά και αποκλειστικά από το Eurohoops.net. Επικράτησε του Ηρακλείου 87-78. Πλέον ο Γυραιός χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να ανέβει απευθείας στην Α1. Μία στροφή πριν το φινάλε λοιπόν, με το Φάρο να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα play-off, με μειονέκτημα έδρας βέβαια, εκεί όπου θα διεκδικήσει μαζί με το δεύτερο και το τρίτο του βαθμολογικού πίνακα τη θέση μετά την απευθείας άνοδο για την Α1. Οι φίλοι του Ηρακλείου ακόμα δεν έχουν αποχωρήσει από το γήπεδο, είναι στην κερκίδα. Βλέπετε εδώ και τη διακυμάνσεις των πρώτων δύο δεκαλέπτων. 19-15 ο Φάρος, 20-24 ο Ηρακλής. Και από εκεί και πέρα 25-15 το τρίτο δεκάλεπτο και 23-24 το τέταρτο. Στην τρίτη περίοδο ήταν εκεί που έκτισε τη διαφορά η ομάδα του Φάρου με ένα σερί 15-0. Κατάφερε να προηγηθεί με 13 πόντους και από τότε... Την απευθείας μετάδοση 87, Ηρακλής Σάββατο, με το μεγάλο ντέρμπι για τα πάντα όσον αφορά την άνοδο.